Έχουμε μαζί μας τον κύριο Τάκη Παλτάκο. Τον καλησπερίζουμε. Καλησπέρα κύριε Παλτάκο. Καλησπέρα κύριε Παλτάκο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ μαλώνουμε με τον Γιώργο Ζαγόρα. Έχουμε απορίες και οι δύο. Δεν μαλώνουμε. Ναι, ναι, εντάξει, απορώ. Ναι. Απορώ. Απορία, ναι, κατάλαβα. Πράξω. Δεν κατάλαβα όμως το εξής. Ο Ολυμπιακός τι έχει πει ότι θα κάνει η έφεση. Ότι την έκανε ήδη. Και μάλιστα η εκδίκαση της έφεσης του Ολυμπιακού θα γίνει μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή σβέλτα κιόλας, γρήγορα. Πριν τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ δηλαδή. Ναι, βέβαια. Ναι. Κοιτάξτε κάτι. Καταρχήν, τυπικά, οποιοδήποτε μπορεί να κάνει έφεση, ανέρεση, ό,τι θέλει. Δεν υπάρχει δυσκολία, δεν απαγορεύεται να καταθέσει το δικόγραφο. Αυτό το δικόγραφο θα κατατεθεί και θα κατατέθηκε μόνο από ό,τι μου λέτε και θα πάει στον δικαστή. Όταν πάει να δικαστεί λοιπόν, εκεί θα προσκρούσει στο γεγονός δηλαδή ότι ο κανονισμός απαγορεύει να προσβάλλονται με έφεση οι αποφάσεις, οι ποινές άνω της μία, κάτω μάλλον των δύο αγωνιστικών. Δηλαδή μία αγωνιστική δεν επιτρέπεται. Αυτό το να κάνει την έφεση μπορεί να την κάνει. Κάνει την κόρα, μπορεί να την κάνει. Αλλά δεν μπορεί να κερδίσει. Ναι, κύριε Παλτάκο, όταν εγώ διαβάζω τον κανονισμό έτσι, που ισχύει για όλους γραμμή, δεν είναι άλλο για τον ΠΑΟΚ, άλλο για τον Ολυμπιακό, άλλο για την ΑΕΚ, και μου λέει ναι, ότι η ποινή, αν είναι αυτή η συγκεκριμένη, δεν ναι. είναι εφέσιμη. Και εγώ καταλαβαίνω, εγώ ακούω τώρα, να μου λέτε εσείς, φυσικά δεν θέτε εσείς, έτσι πως το ερμηνεύετε κι εσείς, ότι τελικά δεν ισχύει αυτό που γράφει ο κανόνας, ο νόμος ας πούμε. Όχι, είναι εφέσιμη. Όχι, δεν λέω καθόλου. Και μάλιστα ο Ολυμπιακός υποστηρίζει, κύριε Παλτακό, ότι υπάρχει ασάφεια, λέει. Μα από τη στιγμή που δεν είναι εφέσιμη μια ποινή, πώς μπορεί να την εφεσιβάλει κάποιος, ας πούμε, να το πω έτσι, αν το λέω σωστά. Κοιτάξτε κάτι, προσέξτε να δείτε τι εννοώ. Για να κάνεις έφεση, η έφεση είναι ένα δικόγραφο. Το δικόγραφο το γράφεις και το καταθέτεις στη γραμματεία του δικαστηρίου, είτε είναι αθλητικός δικαστής είτε οτιδήποτε άλλο. Αυτό δεν μπορεί να σε εμποδίσει κανείς να πας και να καταθέσεις το δικόγραφο. Στη συνέχεια, όταν το πάρει όμως ο δικαστής, γιατί και στα ποινικά δικαστήρια υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες δεν προσβάλλονται με ναι. έφεση. Αυτές που ναι. έχουν χαμηλή ποινή, δηλαδή δεν προσβάλλονται για να μην έχουμε πάρα πολλές δίκες στο δεύτερο βαθμό. Δεν προσβάλλονται, τι εννοείτε, κάντε το μας λίγο έτσι, λίγο πιο αναλυτικά. Τι σημαίνει ότι δεν προσβάλλονται. Θα σας πω. Στα ποινικά δικαστήρια, και μάλλον και στην ποινική δικαιοσύνη, όχι μόνο στην αθλητική δικαιοσύνη, οι πολύ ναι. χαμηλές ποινές δεν ναι. προσβάλλονται με έφεση. Αυτό δεν σημαίνει ότι άμα πας στη γραμματεία του δικαστηρίου, η γραμματεία δεν θα πάρει την έφεση, θα την πάρει. Όταν όμως πάει στον δικαστή για να δικαστεί, αφήνω τα ποινικά, πάμε στον αθλητικό δικαστή. Όταν πάει στον αθλητικό δικαστή για να δικαστεί, ο δικαστής θα πάρει την έφεση, θα δει ότι προσβάλλεται μια απόφαση η οποία δεν είναι εφέσιμη και θα απορρίψει την έφεση. Αυτό είναι όλο. Εδώ βλέπω εγώ, να σας διαβάσω δύο σειρές από αυτό που βλέπω εγώ από το ρεπορτάζ, κύριε Παλτάκο, και είναι πάρα πολύ ωραίο που βρίσκεστε μαζί μας στον αέρα για να γινόμαστε κι εμείς σοφότεροι. Γιατί αυτό συζητούσαμε οι τρεις μας και ναι. πλέον έχουμε τον άνθρωπο, τον ειδικό, και σας ευχαριστούμε πολύ. Ο Ολυμπιακός θεωρεί πως έχει το δικαίωμα να κάνει έφεση από τη στιγμή που ο κανονισμός λέει από μία αγωνιστική και πάνω. Έτσι, ό,τι διαβάζω λέω, έτσι. Και από τη ναι. στιγμή λέει που τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός με μία αγωνιστική συν 13.000 ευρώ, ερμηνεύεται ως εφέσιμη η ποινή που επιβλήθηκε. Μα αφού λέει ο κανονισμός άλλο. Αυτό όμως, κοιτάξτε, αυτό είναι σόφισμα. Και θα σας πω γιατί. Γιατί δεν υπάρχει ποινή μηδέν. Υπάρχει μηδενική ποινή. Οι ποινές ξεκινάνε από τη μία αγωνιστική. Άμα είναι ναι. μηδέν, δεν υπάρχει ναι. καθόλου ποινή. Οπότε λοιπόν, αυτό που είναι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να σταθεί, όπως καταλαβαίνετε, αλλά ότι μπορεί να κάνει τυπικά, το ξαναλέω, τυπικά να κάνει αίθουση, δεν μπορεί. Αυτή η αίθουση όμως, όπως σας είπα, θα απορριφθεί, διότι στη μία αγωνιστική δεν προβλέπεται αίθουση. Αλλά αυτό το κρίνει ο δικαστής. Δεν το κρίνει η γραμματεία. Δηλαδή όταν πάει και την καταθέτει σε έναν υπάλληλο στη γραμματεία, ο υπάλληλος δεν πρέπει να το πει φύγετε κύριε υποκατέθεση. Ο δικαστής το λέει αυτό. Όταν λοιπόν θα πάει ένα δικαστή στον αθλητικό δικαστή, θα απορριφθεί η αίθεση. Αυτό εννοώ. Μάλιστα. Δηλαδή ο αθλητικός δικαστής, κύριε Παλτάκο, θα δει αυτό, θα πάρει. Δηλαδή, τι έχουμε να δικάσουμε σήμερα, τον Ολυμπιακό. Κάνει έφεση ο Ολυμπιακός. Γιατί κάνει έφεση ο Ολυμπιακός, γιατί τιμωρήθηκε με αυτό και αυτό. Θα δει παραδίπλα όμως τον κανονισμό που είδαμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, έτσι. Που δεν γινόμαστε. Που έχουμε την τάση, μάλλον, να γινόμαστε και εμείς νομικοί. Αλλά όταν έχουμε ανθρώπους ναι. σαν και εσάς, καθόμαστε πίσω και σας ακούμε. Γιατί αυτό είναι το σωστό. Ναι. Λοιπόν, έχουμε από την άλλη τον Ολυμπιακό που λέει ότι. Τον αθλητικό δικαστή, ο οποίος παίρνει το κομματάκι αυτό στις δύο σειρές που διαβάσαμε και εμείς τον κανονισμό και λέει ότι η ποινή δεν είναι εφέσιμη. Λέει ακριβώς. Ότι είναι αβάσιμη.
Αυτό είναι ότι είναι αβάσιμη. Όχι. Θα πει ότι απορρίπτεται ως τυπικά απαράδεκτη. Είναι τύπης μη δεκτή. Δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Για να γίνει ένα δικόγραφο, για να γίνει, να συζητηθεί στην ουσία, πρέπει τυπικά να είναι νόμιμο. Αυτή η έφεση δεν είναι τυπικά νόμιμη, οπότε θα απορριφθεί τυπικά. Ούτε καν θα μπει στην ουσία. Δεν μπορεί δηλαδή ο εθνικός δικαστής να αρχίσει να λέει... Δηλαδή είναι μια διαδικασία, αυτό που αντιλαμβάνομαι από εσάς είναι ότι είναι μια, για τον αθλητικό δικαστή όταν θα έρθει αυτό μπροστά του είναι μια τυπική διαδικασία 5 λεπτών. Εγώ αυτό καταλαβαίνω που μας λέτε. Ακριβώς, γιατί αν σας πω, αν δείτε μια έφεση ας πούμε της αθλητικής δικαιοσύνης, λέει δέχεται τυπικά την έφεση και απορρίπτει κατ' ουσία. Μπορεί δηλαδή να δεχθεί, αν η έφεση είναι ας πούμε πρόθεσμη, το δικαστή ότι δέχεται τυπικά. Αυτό σημαίνει, γιατί έχω διαβάσει και πολύ καλά κάνετε και το λέτε τώρα, έχω διαβάσει πάρα πολλές τέτοιες ανακοινώσεις όλα αυτά τα χρόνια και λέω δέχεται, δηλαδή βλέπω στην αρχή ή στην απόφαση που είναι αρνητική, λέει δέχεται τυπικά την έφεση, την έδρα. Απορρίπτει κατ' ουσία. Αυτό πάντα με μπέρδευε κύριε Μπαλτάκο, πάντα. Δηλαδή το δέχομαι. Είναι πολύ απλό. Δέχομαι να το συζητήσω, δηλαδή με απλά λόγια, και συγγνώμη σας διακόπτω γιατί είναι η καλύτερη στιγμή για να εξαντλήσουμε όλες τις απορίες μας και να μην χρειαστεί στο παρελθόν να σκεφτώ, στο μέλλον συγγνώμη, να σκεφτώ άλλα πραγματάκια με αυτά που λέτε σήμερα εσείς. Άρα το δέχεται τυπικά είναι ότι, ξέρω εγώ, ότι βλέπω. Ας το πω εγώ. Ναι. Ότι έχει τον εξωτερικό τύπο της έφεσης, θα μπορούσε να γράφει... ότι είναι υπόμνημα. Θα μπορούσε να έχει άλλο τίτλο. Θα μπορούσε να λείπει δηλαδή ο εξωτερικός τύπος της έφεσης και θα μπορούσε επίσης να είναι μια έφεση εκπρόθεσμη. Δηλαδή ενώ ο νόμος λέει κάνετε έφεση ας πούμε σε 10 μέρες, κάνεις έφεση μετά από ένα χρόνο. Όταν η έφεση είναι τυπικά σωστή, το δικόγραφο δηλαδή γράφει η έφεση, έχει τους διαδίκους κλπ. Και είναι εμπρόθεσμη, ο δικαστής θα πει δέχεται τυπικά γιατί έχει τον τύπο, τον εξωτερικό τύπο. Και απορρίπτει την ουσία. Δεν μπορεί ο δικαστής, κύριε Μπαλτάκο, να πει ότι δεν δέχεται, ότι απορρίπτει ως απαράδεκτη την έφεση του Ολυμπιακού της κάθε ομάδας. Τώρα είναι Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο. Μπορεί, έτσι. Ας πούμε, αυτό θα πει. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Αυτό θα πει. Ωραία, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Να το κρατήσουμε αυτό. Δεν είναι τυπικά δεκτή. Είναι κύριε Μπαλτάκο, από τα λίγα εδάφια του πειθαρχικού κώδικα που είναι τόσο ξεκάθαρο, γιατί το έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές στον αέρα και μαζί, γενικότερα το αθλητικό δίκαιο είναι πολύ μπερδεμένο, πολλές ασάφειες, δίνει περιθώρια και από εδώ και από εκεί, αλλά το συγκεκριμένο εδάφιο, η παράγραφος είναι νομίζω ξεκάθαρη. Είναι ξεκάθαρο, και δεν υπάρχει περιθώριο παρεμηνίας. Αλλά εδώ από την πλευρά του Ολυμπιακού βγαίνει ότι υπάρχει ασάφεια, σε αυτό που σας διάβασα πριν από λίγο, και σε αυτό λέει θα στηριχθεί ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα υποστηρίξει πως ποτέ. Άλλο αυτό, τώρα είναι καινούργιο κύριε Μπαλτάκο, δηλαδή να μας το διευκρινίσετε και αυτό. Δηλαδή μπορεί να θα δει ο αθλητικός δικαστής ότι ποτέ λέει στο παρελθόν δεν έχει υπάρξει τιμωρία και κλεισμένων των πυρών από τον πρώτο μόλις αγώνα που υπήρξε διακοπή. Αυτό είναι ψέμα. Έχει τιμωρηθεί και η ΑΕΚ έχει τιμωρηθεί για πυρσούς. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Και επειδή εγώ είμαι δημοσιογράφος, ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι δημοσιογράφος, ο Στέργης Αναστασιάδης είναι δημοσιογράφος, αλλά ο κύριος Μπαλτάκος είναι νομικός. Ο κόσμος επίσης που διαβάζει αυτό το πράγμα λέει ότι εμείς μπορούμε να τη στηρίξουμε. Και αν ο αθλητικός δικαστής την απορρίψει ως απαράδεκτη, θα πει: μας κάνανε, πώς λένε, έχουν πρόβλημα μαζί μας, ή ότι μας πολεμάνε. Δεν θα πέσουμε και από τα σύννεφα. Όταν δέχεται αυτό το πράγμα χωρίς την άποψη, την τοποθέτηση μάλλον, όχι την άποψη, δεν είναι άποψη μόνο αυτό που λέει, είναι σύμφωνα με το νόμο αυτό που λέει ο κύριος Μπαλτάκος. Λοιπόν, ότι είναι το συγκεκριμένο, ότι πρέπει να γίνει το συγκεκριμένο. Απλά μας μπερδεύετε κύριε Μπαλτάκο, εσείς οι νομικοί συνεχώς. Συνεχώς. Και εμείς που προσπαθούμε να τους κάνουμε, να σας πάρουμε τις θέσεις, δηλαδή δεν τα καταφέρνουμε με τόσο μεγάλη επιτυχία. Κοιτάξτε, νομίζω ότι οι δικηγόροι του Ολυμπιακού σας μπερδεύσαν, όχι εγώ. Εγώ σας το λέω ξεκάθαρα. Όχι εσείς, όχι. Το εσείς πήγαινε στο τέλος, γενικότερα. Θα μου επιτρέψετε και εμένα να τον αξιοποιήσω τον κύριο Μπαλτάκο για ένα θέμα του Άρη. Μιας που τον έχουμε στον αέρα και είναι και από τους πιο έγκλητους νομικούς της χώρας. Πάντως ήταν εξαιρετική η κίνησή σας να ακούσουμε τώρα που μιλούσαμε εμείς, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται πάντα, να βγάλετε τον κύριο Μπαλτάκο στον αέρα και σας το επιστώνω. Κύριε Μπαλτάκο, δεν ξέρω κατά πόσο έχετε εικόνα για αυτήν την υπόθεση του Άρη για το μείον 6 με την υπόθεση Λάσκοφ και αν έχετε δει άλλη φορά την άποψή σας, αν έχετε εικόνα και αν έχετε δει άλλη φορά να τιμωρείτε κάποιο ενώ έχει βρεθεί άλλο νωρίτερα που
έχει παραδεχθεί μια παράνομη πράξη. Κοιτάξτε, το δεύτερο αυτό που λέτε, ναι, θεωρητικά έχει συμβεί. Δηλαδή έχει συμβεί όχι στο ποδόσφαιρο. Ναι. Έχει συμβεί σε άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή να αναλαμβάνει κάποιος την ευθύνη για ένα δείχνημα που δεν το έχει κάνει. Αυτό γίνεται. Τώρα συγκεκριμένα για τον Άρη δεν μπορώ να πω ότι ξέρω πολλά πράγματα. Ναι. Ξέρω ότι έχω διαβάσει δημοσιογραφικά. Ναι. Ξέρω ότι έχει πάει στο ΚΑΣ και από εκεί και πέρα θα περιμένουμε το ΚΑΣ. Αλλά λεπτομέρειες δεν ξέρω την υπόθεση αυτή. Ναι. Όπως και νομικά δεν είναι λίγο περίεργο ενώ υπάρχει αυτό το 2018 να εμφανίζεται ξαφνικά το 2021. Τι να εμφανίζεται? Να εμφανίζεται ξαφνικά το 2021 η υπόθεση ξανά στην επικαιρότητα και να υπάρχει τιμωρία 3 χρόνια μετά. Ναι, αυτό είναι πράγματι εντυπωσιακό. Ναι. Αλλά εγώ σας είπα δεν την ξέρω. Ναι, την ναι. Καλά. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Περισσότερο στις νομικές σας, η νομική σας άποψη, Πόνταρε, γι' αυτό ωραία. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Παλτάκο. Ευχαριστώ εγώ. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.